Η βάση της συζήτησης μας σήμερα είναι ακριβώς αυτό, πώς θα μπορέσουν τα ξενοδοχεία να εφαρμόσουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που αποτελούν ουσιαστικά τη νέα βάση στην οποία θα πρέπει να γίνει η επανεκκίνηση του τουρισμού φέτος. Μέσα στα υγειονομικά αυτά πρωτόκολλα περιλαμβάνονται όλες οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν, οι απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν, ώστε να μπορέσουν τα ξενοδοχεία και να είναι και να φαίνονται και ασφαλή τόσο για τους εργαζομενούς τους, όσο και για τους τουρίστες, δεδομένου ότι πλέον φέτος αυτό το οποίο ζητάνε όλοι είναι ένα αίσθημα ασφάλειας στις διακοπές τους, για να μπορέσουν πραγματικά να αποφασίσουν να έρθουν και να απολαύσουν το καλοκαίρι τους εδώ στην Ελλάδα. Χρόνος υπάρχει για να γίνει η προσαρμογή? Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως υπάρχει. Βέβαια χρειάζεται εγρήγορση, άμεση αντίδραση από τους ξενοδόχους. Έχουμε έρθει ακριβώς για αυτό το λόγο εδώ, για να τους βοηθήσουμε να κατανοήσουν ποιες είναι οι απαιτήσεις και να μπορούν από σήμερα κιόλας να ξεκινήσουν να τις υλοποιούν. Δύο-τρία πραγματάκια θα μπορούσατε να μας πείτε ενδεικτικά, είτε σε κοινόχρηστους χώρους είτε στα δωμάτια? Να πούμε λίγο τι είναι. Βεβαίως, βεβαίως. Η βασική αρχή η οποία διέπει όλο το πρωτόκολλο είναι καταρχήν η στάση των εργαζομένων όσον αφορά την αποφυγή μετάδοσης. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι να κατανοήσουμε ότι τα σημεία αυτά τα οποία βοηθάνε στο να μην μεταδοθεί ο ιός θα είναι η νέα μας καθημερινότητα. Είτε αυτό λέγεται υγιεινή χεριών, είτε τήρηση αποστάσεων, είτε χρήση των μέσων ατομικής προστασίας. Πάρα πολύ βασικό είναι αυτό. Δεύτερο, πολύ βασική προτεραιότητα είναι ο καθαρισμός και η απολίμανση. Ουσιαστικά δηλαδή πλέον απαιτείται από τα ξενοδοχεία ένα αυξημένο πρόγραμμα καθαριότητας, το οποίο θα περιλαμβάνει και απολίμανση σε όλους τους χώρους, είτε είναι κοινόχρηστοι, είτε είναι χώροι αναψυχής και φυσικά και ιδιαιτέρως και στα δωμάτια. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να γίνει ένα νέο στήσιμο κάποιων χώρων, δηλαδή είτε στην υποδοχή όπου θα πρέπει να τηρούνται αποστάσεις ή να υπάρχει ένα plexiglass για να αποφεύγουμε το συγχρωτισμό. Αντίστοιχα, φυσικά η εστίαση θα πρέπει να στηθεί ξανά από την αρχή με βάση τις νέες απαιτήσεις αποστάσεων. Το ίδιο και ο μπουφές, ο οποίος είναι κάτι το οποίο πραγματικά στηρίζει πολύ τα ξενοδοχεία και αυτό θα πρέπει να γίνει με έναν καινούριο τρόπο. Αντίστοιχα και στις πισίνες και στις παραλίες. Άρα λοιπόν η δομή, το στήσιμο θα πρέπει να είναι διαφορετικό. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές αυτές είναι τα σημαντικότερα σημεία. Η εκδήλωση αυτή διοργανώθηκε από τους Συλλόγους Ξενοδόχων Ζακύνθου με την πραγματικά ευγενική χορηγία του φορέα πιστοποίησης Κοσμοσέρτ, ενός από τους μεγαλύτερους φορείς πιστοποίησης στην Ελλάδα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την Κοσμοσέρτ, αλλά και την σημερινή μας εισηγήτρια, την κυρία Ιουλία Καρβούνη, η οποία είναι υπεύθυνη πιστοποίησης της εταιρείας Κοσμοσέρτ, η οποία με πραγματικά επαγγελματική υπευθυνότητα θα ήρθαν σήμερα εδώ και παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες για τους ξενοδόχους για να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε με καλύτερο τρόπο τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αυτό ήταν και ο στόχος άλλωστε αυτής της ενημερωτικής εκδήλωσης που κάνουμε σήμερα. Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας έχει μια ειδική πλατφόρμα όπου είναι πάνω τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως και η εκπαίδευση που θα πρέπει να έχουν οι ξενοδόχοι και οι εργαζομενοί τους. Όμως εμείς θέλουμε να μπορέσουμε να είμαστε σίγουροι ότι κατάλαβαν οι συνάδελφοι τη διαδικασία, να τους εκπαιδεύσουμε στην πραγματικότητα, όπως και θα πάρουν και μια βεβαίωση για αυτή την εκπαίδευση την οποία θα έχουν σήμερα. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό στην περίοδο την οποία θα διανύσουμε, η οποία θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, να τηρούνται τα πρωτόκολλα από όλους σωστά. Και αυτό είναι και δική μας ευθύνη, νιώθουμε, και ευθύνη όχι μόνο για τους πελάτες και τους εργαζόμενούς μας, αλλά και για όλη την κοινωνία του τόπου μας. Όπως είδατε και όπως υπάρχουν εξαγγελίες, αν υπάρχουν πολλά κρούσματα, θα γίνονται lockdown προορισμών. Εμείς λοιπόν στη Ζάκυνθο θέλουμε να είμαστε έτοιμοι να μην διακινδυνεύσουμε καμία τέτοια κατάσταση που, όπως καταλαβαίνετε, θα μαυρώσει τη φήμη του νησιού μας στο μέλλον για πολλά χρόνια. Χρόνος προσαρμογής υπάρχει αυτή τη στιγμή? Υπάρχει αρκετός, γιατί παρότι ανοίγουν τα ξενοδοχεία τα εποχικής λειτουργίας, τα οποία είναι και το μεγαλύτερο όγκος του νησιού μας, την Δευτέρα, στην πραγματικότητα οι πτήσεις ξεκινάνε μετά την 1η Ιουλίου. Άρα υπάρχει αρκετός χρόνος όλη αυτή την εκπαίδευση την οποία θα λάβουν σήμερα να τη μεταδώσουν στους εργαζόμενούς τους, να προσαρμοστούν. Άλλωστε, είμαστε εδώ για να κάνουμε ερωτήσεις και να πάρουμε διευκρινήσεις για οτιδήποτε θέλουμε. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να σας πω ότι θα τραβήξουμε όλο αυτό το υλικό
σημαντικό, το πάρα πολύ σημαντικό σε βίντεο και έτσι θα μπορούμε να το παρέχουμε είτε σε όσους δεν θα έρθουν σήμερα εδώ γιατί δεν μπορούσαν, αλλά και σε όσους θέλουν να επαναλάβουν την εκπαίδευση αυτή στα ξενοδοχεία τους και στους εργαζόμενους τους. Ο χρόνος προετοιμασίας όσον αφορά το άνοιγμά μας είναι ελάχιστος. Μιλάμε ότι σε 10 μέρες θα ξεκινήσουν οι πτήσεις προς το αεροδρόμιο μας, οπότε πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Η προσπάθεια όλη και για το πώς αποφασίσαμε να γίνει αυτή η ενημέρωση είναι ότι υπήρχε μια βεβαιότητα στον κλάδο και μια περιραίωση ατμόσφαιρα για το τι ακριβώς ισχύει και υπό ποιες συνθήκες θα εργαστούν και οι εργαζόμενοι μας και θα δουλέψουν και οι επιχειρήσεις μας. Γι' αυτό κάναμε και κάνουμε αυτή την εκδήλωση. Πιστεύω ότι θα υπάρχει μια πολύ επαγγελματική ενημέρωση όσον αφορά το τι ισχύει για κάθε τμήμα ενός τουριστικού καταλήμματος, έτσι ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα χωρίς απορίες για το πώς θα δουλέψουμε την επόμενη μέρα.